Γιατί υπάρχει μια καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας χθες σε όλα τα μέσα, καταγγελία σοβαρή που διατυπώνει και επιχειρηματίας της Πάφου, ο οποίος έχασε το παιδί του, και καταγγέλει τον προσωπικό γιατρό του παιδιού του, ο οποίος αρνήθηκε να πιστοποιήσει το θάνατο του παιδιού λόγω ακατάλληλης ώρας. Πάμε στην κυρία Κυθρεώτου. Καλησπέρα, ημέρα κυρία Κυθρεώτου. Καλημέρα κύριε Δημήτρη Παπούλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου έτσι πρωί-πρωί. Έχει φτάσει στα χέρια σας η καταγγελία αυτή του κυρίου Σελουβάρη? Έχω γνώση της καταγγελίας, ναι. Να, καταρχήν να ευχηθώ με συλληπιτήρια στην οικογένεια. Σαφέστε, βέβαια. Τι μπορούμε να πούμε εδώ πέρα, γιατί υπάρχει και ισχυρισμός του γιατρού του προσωπικού. Έχει δώσει κάποιους ισχυρισμούς. Εκ μέρους του Οργανισμού Ασφαλής της Υγείας, το τι πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ότι η έκδοση πιστοποιητικών είτε θανάτου είτε υγείας δεν είναι υπηρεσία η οποία παρέχεται στα πλαίσια του ΓΕΣΥ. Επίσης πρέπει να πούμε, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο του ΓΕΣΥ, οι προσωπικοί γιατροί δεν είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν πιστοποιητικά θανάτου και να τα καταχωρούν στο σύστημα του ΓΕΣΥ. Δεν πρέπει καταρχήν να τα καταχωρούν. Άρα, νομικά, αν μιλήσουμε νομικά, ο προσωπικός γιατρός δεν είναι υποχρεωμένος να εκδίδει πιστοποιητικά θανάτου στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ. Τώρα, αν μιλήσουμε ανθρωπιστικά, είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ, ως τεχνοκράτης, οφείλω να σας εξηγήσω το νομικό πλαίσιο, ναι. Το οποίο διέπειτα την έκδοση πιστοποιητικών θανάτου. Άρα, λέτε ότι μπορεί ο γιατρός, βέβαια εδώ εστιάζεται, δεν εστιάζεται τόσο στο αν μπορεί να δώσει, ο τρόπος μάλλον που υπήρξε ένας διάλογος λόγω της ακατάλληλης ώρας, μάλλον εκεί εγώ κατάλαβα ότι είναι. Ναι, είναι, έτσι. Να σας πω, μου δίνετε μια ευκαιρία τώρα να αναφέρουμε θέματα συμπεριφοράς, θέματα διοντολογίας της ιατρικής κοινότητας, διότι με αφορμή αυτών των περιστατικών, όντως, ο οργανισμός λαμβάνει αρκετά παράπονα σε αυτόν τον τομέα και θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τέτοιου είδους παράπονα είναι παράπονα που κατά κύριο λόγο ελέγχει και εξετάζει και υποπτεύει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος. Οπότε, ξέρετε, εμείς σαν οργανισμός προσπαθούμε να διενεργήσουμε ελέγχους, προσπαθούμε να ελέγξουμε την κατάχρηση, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του Γενικού Σχεδίου Υγείας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, εκεί που φτάνει το χέρι μας. Θέματα διοντολογίας, συμπεριφοράς, ιατρικής αμέλειας, δεν είμαστε αρμόδιοι ούτε να τα υποπτεύσουμε, ούτε και να τα ελέγξουμε. Σωστό. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Κυρία Κυθρεώτου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, φεύγουμε από την καταγγελία αυτή, η οποία θα έχει συνέχεια.